ούζο, το εθνικό μας ποτό, πατρίδα του η Λέσβος και ιδιαίτερα το πλωμάρι. Ο Σύνδεσμος Ποτοποιών του νησιού για έκτη συνεχή χρονιά διοργάνωσε φέτος το Ούζο Fest για να φέρει κοντά στους επισκέπτες τις 40 ετικέτες που παράγονται εδώ, αλλά και την ιστορία και τη φιλοσοφία αυτού του ποτού. Το ούζο λοιπόν είναι το βασικό προϊόν του νησιού. Είναι ένα μέρος της κουλτούρας και έχει συνδυαστεί 100% με το νησί μας. Και γι' αυτό και σαν σύνδεσμος προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε το Ούζο Fest. Έτσι ώστε και οι ντόπιοι, αλλά και σίγουρα και ο επισκέπτης από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο να γνωρίσει εμάς σαν παραγωγούς και να γνωρίσει φυσικά και όλες τις ετικέτες που παράγει το νησί. Το ούζο της Λέσβου δεσπόζει στην αγορά, αφού οι 16 ποτοποιίες του νησιού παράγουν το 60% της κατανάλωσης στην Ελλάδα και εξάγουν σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. 36 διαφορετικές ετικέτες ούζου, ονομασίες πιέ, προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη ούζου, μυτιλινής ούζου πλωμαρίου. Εξαγωγές γίνονται σε 42 χώρες του κόσμου και αυτό κάνει γνωστό το εθνικό μας προϊόν και τη Λέσβο και το ούζο σε όλο τον κόσμο. Αναβαθμισμένο το Φεστιβάλ Ούζου πραγματοποιείται σε διάφορα σημεία στην πόλη της Μυτιλίνης και στο Πλωμάρι, ενώ ποτοποιίες μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους και μαρτυρούν τα μυστικά και την ιστορία του καλού ούζου που εδώ και πάνω από 1,5 αιώνα εξελίσσεται στη Λέσβο. Πού πειρά. Μας αρέσει πάρα πολύ. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Από Κρήτη, από Κρήτη. Στην υγειά μας, στη γιορτή του ούζου, στη γιορτή της Μυτιλίνης, στη γιορτή της Λέσβου. Σας περιμένουμε. Με τον παραδοσιακό τρόπο σκέτο ή με νερό και καλό μεζέ ή με τον πιο σύγχρονο σε κάποιο κοκτέιλ. Ούζο πίνεται πρώτα με βάζουμε νερό καλής ποιότητας χωρίς να μυρίζει χλώριο και αυτά και στο τέλος βάζουμε ένα πάγο, ένα παγάκι. Και αυτό γίνεται γιατί αν βάλουμε κατευθείαν πάγο στο ούζο δεσμεύει τα εθέρια έλαια του γλυκανίσου και το χαλάει το ούζο. Το ούζο θέλει καλή παρέα, καλούς μεζέδες. Το ούζο της Λέσβου αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας του νησιού και αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητάς του.